Τους έφορους τουρίστες των Βαλκανίων κινδυνεύουν να χάσουν τόσο η Θεσσαλονίκη όσο και οι τουριστικές περιοχές γενικότερα της Βόρειας Ελλάδας το επόμενο διάστημα αν δεν ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης των μεγάλων καθυστερήσεων στα χερσαία σύνορα. Το σοβαρό αυτό ζήτημα έδειξε ο πρόεδρος του Ελληνοσερβικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος και σύμβουλος ακινήτων Κώστας Γεωργάκος, καθώς όπως υποστήριξε όσοι έρχονται οδικώς από τις χώρες των Βαλκανίων, αναγκάζονται να περιμένουν με τις ώρες τα χερσαία σύνορα όχι μόνο για να εισέλθουν στη χώρα μας αλλά και για να εξέλθουν. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι βαλκανικές χώρες, τα οικονομικά τους επίπεδο βελτιώνεται. Που σημαίνει ότι πλέον δεν έχουμε τους Βαλκάνιους τουρίστες που γνωρίζουν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό όμως που δημιουργεί μεγάλο προβληματισμό και το αναφέρω κάθε χρόνο τα τελευταία 5 χρόνια συνεχώς, αλλά δεν βλέπω κανέναν μα κανέναν να κινητοποιείται πάνω σε αυτή τη γραμμή, είναι ότι πολλοί Βαλκάνοι, μάλλον οι Βαλκάνοι στα χερσαία σύνορά μας, αναμένουν πάρα πολλές ώρες. Με άλλα λόγια λοιπόν, όταν ένας θέλει να ταξιδέψει στη χώρα μας και ιδιαίτερα στην Κεντρική Μακεδονία και χρειάζεται να περιμένει στα σύνορα από 5 με 8 ώρες και κάποιες φορές με 10 ώρες, καταλαβαίνετε ότι αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ την απόφασή του για να έρθει στη χώρα μας και ιδιαίτερα στην Κεντρική Μακεδονία. Ως παράδειγμα, ο κύριος Γεωργάκος έφερε το πρόσφατο τριήμερο της Πρωτομαγιάς, κατά το οποίο οι τουρίστες περίμεναν περισσότερο από 5 ώρες στα σύνορα για να φτάσουν στους προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας αλλά και να επιστρέψουν πίσω στις χώρες τους. Η ουρά των οχημάτων μάλιστα έφτανε χιλιόμετρα μακριά από την πύλη εισόδου, ιδιαίτερα του Προμαχώνα, αλλά και των Ευζώνων, γεγονός που προκαλεί δυσαρέσκεια και απογοήτευση στους τουρίστες. Αυτό που βλέπουμε είναι εύποροι Βαλκάνοι να αλλάζουν προορισμό, να μην μένουν στην ουρά, γιατί δεν θα θέλουν να μένουν στην ουρά, και να αυξάνονται οι πτήσεις προς την υπόλοιπη Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Με άλλα λόγια λοιπόν, το στίχημα των εύπορων Βαλκανίων σταδιακά χάνεται αν δεν κάνουμε κάτι άμεσα. Την Πρωτομαγιά, λοιπόν, έχω στοιχεία να σας πω ότι περιμένανε πάνω από 5 ώρες στα σύνορά μας για να μπουν στη χώρα μας. Αυτό είναι πλέον απαράδεκτο και πρέπει κάτι να γίνει. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργάκο, οι εύποροι Βαλκάνοι θα προτιμήσουν για διακοπές άλλες περιοχές των Βαλκανίων, την Τουρκία αλλά και την Νότια Ελλάδα. Μιας και οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη αυξήσει τις πτήσεις από τις γειτονικές χώρες προς τους νότιους προορισμούς. Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε δείξει και τον καλύτερο εαυτό μας ως χώρα και ιδιαίτερα ως Βόρεια Ελλάδα. Με άλλα λόγια λοιπόν, αρκετοί τουρίστες, και το έχω αναφέρει αυτό και στις προηγούμενες συνεντεύξεις, αλλάζουν προορισμό. Ήδη ένας από τους δημοφιλείς προορισμούς είναι η Αλβανία, ξαναρχίζει να γίνεται το Μαυροβούνιο, η Τουρκία, η Αίγυπτος, με άλλα λόγια λοιπόν και η υπόλοιπη Ελλάδα. Με άλλα λόγια λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι αν δεν κάνουμε κάτι με τα χερσαία σύνορα, σύντομα θα μιλάμε για τους Βαλκάνιους πάλι των χαμηλών εισοδημάτων και θα χάσουμε τους εύπορους Βαλκάνιους. Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία των τουριστικών φορέων, τα Βαλκάνια κατέχουν κάθε χρόνο την πρωτιά στη λίστα των τουριστών που έρχονται για διακοπές στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, Χαλκιδική, Πιερία, Θάσους, Καβάλα. Όσον αφορά την διαμονή στα καταλήμματα τύπου Airbnb, μάλιστα το μεγαλύτερο ποσοστό καλύπτεται από τη ζήτηση των Βαλκανικών χωρών και ειδικότερα το 45% αφορά τη Θεσσαλονίκη και πάνω από το 60% τη Χαλκιδική. Η Βόρεια Ελλάδα στηρίζεται εξάλλου στον οδικό τουρισμό και ήδη η περσινή μείωση κατά 14% στη διάρκεια της τουριστικής σεζόν ήταν πλήγμα για τον τουριστικό κλάδο.